Θέλω, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την πρώτη επισήμως αναγνωρισμένη ελληνική αποστολή στο διάστημα και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος γιατί θέλω να μιλήσω για τα παιδιά, για την νεολαία, για τα παιδιά που είναι ψηλά στις επάλξεις, τα οποία συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα λοιπόν της ομιλίας μου είναι Greek Minds at Work και θα ήταν πραγματικά λάθος εάν δεν ξεκινούσα από το συγκεκριμένο χώρο και τόπο που βρισκόμαστε. Στην ιστορία μας, οι άνθρωποι μας, ξεκινώντας από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Αρχιμίδη, ασχολήθηκαν σημαντικά με το διάστημα. Ένας λαός της έρευνας, προοδευτικός, πάντα με αυτό το σκεπτικό. Προσπαθούμε να πούμε λίγο στο πνεύμα το ελληνικό, στον κλασικό πνεύμα το ελληνικό. Και ως παράδειγμα φέρω τον Αρχιμίδη, «Δώσμη πάστο και παν γάν κοινάσω». Και διακρίνουμε ορισμένα πράγματα. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό. Η πρώτη εφαρμογή μηχανικής και η πρώτη σκέψη του Αρχιμίδη είναι σε πλανητικό επίπεδο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή προσέγγιση του προβλήματος. Επίσης, το άλλο που βλέπουμε είναι το λεγόμενο που λέμε στα αγγλικά empowerment, η ενδυνάμωση του πνεύματος. Από αυτό το κλασικό ελληνικό διαλογισμό, πάνω σε αυτό εκφραζόμαστε καθημερινά με τη γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα, η οποία περιέχει την αλάνθαστη ελληνική ιστορία. Όχι την παραποιημένη, αυτή που όντως στέκει και αυτή είναι και αυτό το τρόπο σκέψης, τον ελληνικό κλασικό τρόπο σκέψης που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Εξού λοιπόν ο φως του πολιτισμού, αλλά η παρουσία μου σήμερα δεν είναι περί πολιτισμού, είναι περί πολυτεχνισμού, περί τεχνολογισμού. Εξού και η ονομασία της αποστολής Λάμδα. Όταν βρίσκουμε το Λάμδα, φωτίζει την έννοια της λέξης. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει πριν δύο χρόνια περίπου με μια αποστολή με την ομάδα μου από το διαστημικό σταθμό με την ονομασία TEDxSat, Technology Education Satellite, η οποία είχε μεγάλη αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο διότι ήταν η πρώτη εκτόξευση από μέσα από το διαστημικό σταθμό, το λεγόμενο spacecraft to spacecraft deployment. Αλλά η ιστορία αυτή είναι για μένα λίγο προσωπική και θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα. Βρισκόμαστε μέσα στο διαστημικό σταθμό και κάνουμε όλες τις προετοιμασίες για την εκτόξευση. Τελείως περιστασιακά, συμπτωματικά, στις μεγάλες οθόνες ξαφνικά σηκώνω το βλέμμα μου και αντικρίζω στον ορίζοντα την Κρήτη. Ξαφνικά, στο ενδιάμεσο της καριέρας μας, παρουσιάζεται η πατρίδα. Σε ανύποπτο χρόνο, σε ένα χρόνο που οι άνθρωποι μας, και θέλω να στηριχτώ στους άνθρωπούς μας, περνάνε μια κρίση. Αυτή η φωτογραφία πάνω αριστερά είναι πολύ σημαντική για μένα. Γιατί βλέπετε φυσικά το TEDxSat, πίσω από αυτό είναι τα panels του διαστημικού σταθμού και ακριβώς από πίσω βρίσκεται η Αττική. Η Αττική ήταν μια συννεφιασμένη Κυριακή στην περιοχή της Αθήνας. Η εκτόξευση λοιπόν, ο flight director εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε την αντίδρασή μου και κάνει μια ανακοίνωση και λέει «Δυστυχώς έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και θα καθυστερήσουμε την εκτόξευση κατά 3 λεπτά». Το οποίο το έκανε σκοπίμως για να γίνει εκτόξευση πάνω από την Αθήνα. Και όταν έγινε εκτόξευση γύρισε και μου είπε «Ναι, νικήκαμε». Και αυτό σχόλιο κάποιου ξένου. Αυτό παρενθετικά. Έκτοτε στην καριέρα μου έχω κάνει 5 αποστολές από το διαστημικό σταθμό. Οι τελευταίες 2 έχουν στόχο το λεγόμενο Payload Retrieval System από το διαστημικό σταθμό. Με απότερο σκοπό αποστολή στον Άρη, εάν μπορούμε να φέρουμε ένα payload από το διαστημικό σταθμό να το προσγειώσουμε, ετοιμαζόμαστε για το λεγόμενο Mars Network Mission, αποστολή άτρομο στην περιοχή Ελλάδα, στο βαθύτερο σημείο του πλανήτη Άρη. Είναι μια άλλη παρουσίαση, κάποια άλλη φορά. Θα ήθελα τελείως συνοπτικά να αναφερθώ στο commercial space, στην ιδιωτικοποίηση του διαστήματος. Εδώ πέρα έχω συνοπτικά κάνει μια περίληψη, τα λεγόμενα 8 vertical markets. Και είναι πολύ ενδεικτικό. Ο πρώτος τομέας έχει να κάνει με τους μικροδορυφόρους. Και ενδεικτική είναι η εξαγορά του Google πριν ένα μήνα, της εταιρείας Skybox, για 500 εκατομμύρια δολάρια, μια εταιρεία που υπήρξε, ας πούμε, δημιουργήθηκε από φοιτητές μας μέσα στον τελευταίο χρόνο. Θα πείδειξω μερικά slides, αλλά θα αναφερθώ σε μια σειρά από διαστημικά συστήματα, μικρά σχετικά,
μεταξύ των οποίων βέβαια είναι και το TEDx από το 1 μέχρι το 5, αλλά έχουμε και το L-Cross αποστολή στη Σελήνη, μέτρηση του νερού στη Σελήνη, και έχουμε πιο πρόσφατα το LADEE αποστολή και πάλι στη Σελήνη της NASA, στην οποία έχουμε μια επικοινωνία μέσω laser για να μπορούμε να κατεβάσουμε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από μια μεγάλη απόσταση. Λοιπόν, το σκεφτικό, η πρώτη ελληνική αποστολή, τι θα φτιάξουμε? Θα κάνουμε μια ανατροπή τεχνολογική. Γενικότερα, οι παρουσιάσεις που γίνονται σε τεχνικό τομέα έχουν κάποια λογική συνέπεια. Ξεκινάμε ένα, δύο, τρία και τα πράγματα έχουν μια λογική. Εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο παράλογοι, είμαστε λιγάκι διαχρονικοί και λειτουργούμε σε πολλαπλά επίπεδα. Και γι' αυτό ήθελα να παρουσιάσω πρώτα αυτό το δόσμι παστό του Αρχιμίδη, γιατί δείχνει ένα διαχρονισμό, δείχνει μια φιλοσοφία, μια ενδυνάμωση και μια πραγματικότητα μηχανικής με πλανητικές διαστάσεις. Λοιπόν, επιλέξαμε να κάνουμε δύο-τρία πραγματάκια. Το πρώτο, μπαίνουμε σε μία κλίση ανάπτυξης τεχνολογίας, ραγδαίας, όπως είναι ο τομέας των μικροδορυφόρων. Δεύτερο, στον τομέα disruptive technologies, χρησιμοποιούμε το γραφένιο, είναι ένα υλικό νανοτεχνολογίας δύο διαστάσεων, σε συνεργασία με το Columbia University, με τον καθηγητή Ιωάννη Κινήση Κυπριακής καταγωγής και τον Κωνσταντίνο Αλεξάνδρου, που αυτή είναι η διατριβή του βασικά. Και καθαρά σε εμπορικό τομέα σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι με την εμπορική ναυτιλία στην Ελλάδα, που είναι ο μεγαλύτερος τομέας εμπορικός. Και υπάρχουν τρομερές εφαρμογές από το διάστημα όσον αφορά το λεγόμενο maritime security. Και έτσι ξεκινήσαμε να φτιάξουμε αυτά τα λεγόμενα mission objectives. Εδώ θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια, και φυσικά μένω στην περιοχή του Silicon Valley και πηγαίνουμε σε διάφορες συναντήσεις και κυκλοφορούν τα εξής buzzwords, τα αποκαλώ. Πρώτον, all inclusiveness. Δεύτερον, innovation. Τρίτον, collaboration, sustain. Standard, σε οποιοδήποτε meeting πάμε εκεί πέρα, ακούμε αυτές τις λέξεις. Και πάνω απ' όλα ακούμε 100 χρόνια accelerating the future. Όταν ακούω 100 χρόνια accelerating the future, αυτομάτως η πρώτη μου σκέψη είναι μήπως εμείς οι Έλληνες 2.500 χρόνια accelerating the future, μήπως 10.000 χρόνια accelerating the future. Γιατί το αναφέρω αυτό? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Γιατί το παρελθόν βασικά είναι ο πρόλογος του μέλλοντος, καθορίζει το μέλλον μας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε να ξαναπροσδιορίσουμε τους εαυτούς μας σε αυτό το πλατό και να προχωρήσουμε με το παρελθόν, με τους δικούς μας ανθρώπους, να καθορίσουμε το δικό μας μέλλον. Εδώ πέρα σας δείχνω το λεγόμενο Technology Readiness Level. Αυτή είναι μια κλίμακα που χρησιμοποιεί η NASA από το 1 μέχρι το 10 για να κατατάξει διάφορες τεχνολογίες. Για να φτάσουμε να κάνουμε μια διαστημική αποστολή, ειδικά μέσα στο διαστημικό σταθμό που είναι ένα σύστημα επανδρωμένο με αστροναύτες, πρέπει να έχουμε ένα TRL level πάνω από 9, 9 με 10. Η ομάδα λοιπόν αυτή, τα παιδιά που θα γνωρίσετε σε λίγο, τα Ελληνόπαιδα εξ Ελλάδος, τα οποία ήρθαν στην Καλιφόρνια συγκεκριμένα για να φτιάξουν αυτό το σύστημα, ξεκίνησαν από TRL level 0 και μέσα σε 8 με 9 μήνες φτάσανε στο TRL level 9. Αλλιώς δεν υπήρχε καν περίπτωση να βρεθεί αυτό το σύστημα μέσα στο διαστημικό σταθμό. Λοιπόν, οι στόχοι της αποστολής είναι design, build, fly. Σχεδιάζουμε, κτίζουμε, πετάμε. Η πρώτη ελληνική διαστημική αποστολή. Δεύτερον, η πρώτη παγκοσμίως, το πρώτο τεστ παγκοσμίως του γραφενείου στο διάστημα. Τρίτον, μεγάλες εμπορικές εφαρμογές διαστημικών επιστημών, δορυφόρων όσο αφορά την εμπορική ναυτιλία, ειδικά στο maritime security. Και τέταρτον, έχουμε μια σειρά από θέματα εκπαιδευτικά στο λεγόμενο STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Θέλω πάνω απ' όλα όμως να μιλήσω για τον δωρητή, για τον χρηματοδότης αυτού του εγχειρήματος, ο οποίος είναι Έλλην και ο οποίος βασικά έθεσε ένα mission objective και αυτό ήταν «κάντε μας υπερήφανος». Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τον χρηματοδότηση αυτής του εγχειρήματος. Θέλω όμως να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο για να καταλάβετε για τι ανθρώπους μιλάμε. Σε κάποια στιγμή ετέθηκε το θέμα εάν αυτή είναι ελληνική αποστολή, ελληνική συμμετοχής σε κάποια άλλη αποστολή της NASA ή είναι καθαρά ελληνική αποστολή. Η διαφορά αυτών των δύο ήταν μια χρηματική διαφορά πολύ σημαντική. Φυσικά, αυτομάτως πήρα τηλέφωνο τον χρηματοδότη και είχαμε μια πολύ σύντομη συζήτηση. Λοιπόν, η συζήτηση ξεκινάει ως εξής. Δεν κράτησε πάνω από 5 λεπτά. Το πρώτο ήταν ένα κοσμητικό επίθετο.
Το δεύτερο ήταν μια έκθεση ιδεών περί τριών λεπτών και καταλήγει σε εισαγωγικά. Δηλαδή, τους ενοχλεί επειδή η Ελλαδίτσα από το μηδέν ξαφνικά βρίσκεται μπροστά στο θέμα της επιστήμης που ονομάζεται νανοτεχνολογία και σε ένα τρομερά εμπορέσιμο θέμα τεχνολογίας που αφορά την αυσιπλοεία. Το θέμα χρηματοδότησης ούτε καν το κουβεντιάσαμε. Αυτή η αποστολή ήταν 100% ελληνική αναγνωρισμένη από την NASA. Ύστερα από αυτή τη συζήτηση δεν νομίζω υπήρχε τέτοια συζήτηση πλέον. Εδώ βλέπετε την ομάδα. Εδώ βλέπετε το Χάρη, το Βαγγέλη, το Σίμο, τον Κώστα. Σχεδιάζουν, ολοκληρώνουν το σύστημα, τα τεστ. Η Αριάννα νομίζω είναι εδώ πέρα στο κοινό και ο Σίμος που κάνει τα τεστ στην NASA και κάτω δεξιά βλέπετε το TEDxSat μέσα στο σύστημα, το deployment. Εδώ πέρα ολοκληρώνουμε το LambdaSat μέσα στο Cygnus, το capsule που θα πάει μέσα στον πύραυλο και είμαστε έτοιμοι για την εκτόξευση. Από time zero, από το σημείο εκτόξευσης, για να μπούμε σε τροχιά, κρατάει γύρω στα 8 λεπτά. Μπαίνουμε σε μία ελλειπτική τροχιά 200x300 χιλιόμετρα με μία κλίση γύρω στις 51 μοίρες. Και εδώ βλέπετε συγκεκριμένα το LambdaSat μέσα στο διαστημικό σταθμό. Το έχουν παραλάβει οι αστροναύτες. Και εδώ πέρα κάνει ο αστροναύτης την ολοκλήρωση του LambdaSat πάνω στο σύστημα εκτοξεύσεως. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στο διαστημικό σταθμό. Είμαστε στο δεύτερο μπλοκ, πίσω από μια σειρά συστημάτων από την εταιρεία Planet Labs του Σαν Φρανσίσκο και αναμένουμε όταν τελειώσουν αυτοί να μπούμε εμείς για την εκτόξευση. Και εδώ πέρα παρακαλώ έχουμε το βίντεο. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
Μετά την εξόξευση, ύστερα από ακριβώς 40 λεπτά το σύστημα ενεργοποιείται, κάνουμε τις πρώτες μετρήσεις του γραφενείου και επίσης το Lambda Sat έχει ένα σύστημα επικοινωνίας με το Iridium Constellation που είναι 63 δορυφόροι, έχουμε το λεγόμενο In-Space Communication και λαμβάνουμε τα δεδομένα του δορυφόρου στο Ground Station σύστημα του Iridium κατευθείαν μέσω ίντερνετ στο προσωπικό μας κινητό, iPad, οτιδήποτε θέλετε. Επίσης, παρέλειψα να αναφέρω το κομμάτι της ναυσιπλοείας είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει φτιάξει το πρώτο ground station στην Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας, για την αμφίδρομη επικοινωνία του LambdaSat. Έχουμε λοιπόν στο επόμενο slide, ξέρω έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, το επίσημο press release της NASA για το LambdaSat, το οποίο αναγνωρίζει την αποστολή αυτή ως την πρώτη ελληνική αποστολή και αναγνωρίζει επίσης την πρώτη αποστολή δοκιμαστική του γραφενείου στο διάστημα. Και όχι μόνο αυτό, η ομάδα του International Space Station, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια την ελληνική, μας τίμησε με αυτό το award, το Teaming Award, από το International Space Station Team για Space Awareness. Και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για αυτά τα παιδιά και την εργασία που έκαναν για την πατρίδα μας. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση στην οργάνωση του TEDx ήταν ο εθελοντισμός. Θέλω να πω, αυτή η προσπάθεια ήταν τελείως εθελοντική. Όλα τα παιδιά που είδα τη εργασία αυτή ήταν τελείως εθελοντική. Το τελευταίο κομμάτι, ο τελευταίος στόχος είναι καθαρά εκπαιδευτικός. Οι κοπελιές που βλέπετε σε συνεργασία με το Lambda Team οργανώνουν εκπαιδευτικά θεματολόγια, τα οποία θα παρουσιαστούν λίγο αργότερα. Και θέλω να σας αφήσω με αυτή την εικόνα. Οι άνθρωποι μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το παρελθόν προσδιορίζει, καθορίζει το μέλλον μας και έχουμε μια ιστορία πάνω από 10.000 χρόνια. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και το ποιοι είμαστε, πώς σκεφτόμαστε και πώς εκφραζόμαστε, ίσως να είναι λίγο πολύ διαφορετικό από κάποιους ξένους που προσθέτουν το ένα και το ένα και το ένα και το ένα και βιάζουν κάτι υπολογισμούς περίεργους, που δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί στην δικιά μας κουλτούρα, όταν μας μπλέκουν και χαλάνε τη λογική μας, τότε και εμείς μπερδευόμαστε. Γιατί δεν είναι στον τρόπο σκέψη μας. Λοιπόν, θέλω να καλέσω τα παιδιά που είναι στις επάλξεις να έρθουν μαζί μας στην επόμενη αποστολή, αποστολή μυρμηδόνων, σύμπλεγμα μικροδορυφόρων, το οποίο θα είναι το επόμενο εγχείρημα της ομάδας Lambda. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να κλείσω με το σλόγγαν της ομάδας που είναι θάρρος, βαθιά ψυχή και ενθουσιασμός. Ευχαριστώ πολύ.